Από το μέτωπο του Ανατολικού Αιγαίου στην Κρήτη και το λιμάνι του Ηρακλείου βρίσκεται από σήμερα το σκάφος ανοιχτής θαλάσσης, το οποίο έρχεται να θωρακίσει τα θαλάσσια σύνορα του νησιού και να συμβάλλει στον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών. Το σκάφος Πλωτάρχης Αρβανιτάκης, τύπου Άμπεκιν 30 μέτρων, ολοκλήρωσε τα προηγούμενα 24 ώρα την παρουσία του στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, συμπληρώνοντας αριθμό ρεκόρ στις διασώσεις προσφύγων και μεταναστών. Το σκάφος κατά όλο το έτος και ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια που έχουμε αυξημένη ροή μετανάστευσης, απασχολείται στον Ανατολικό Αιγαίο και κυρίως Σάμο, Χίο, Μυτιλίνη, Λέρο, Κο, μέχρι και Σίμι. Μόνο τον Αύγουστο το σκάφος με το 12-μελές πλήρωμά του κατάφερε να ανασύρει από τη θάλασσα περισσότερους από 1.200 πρόσφυγες, στην πλειοψηφία τους γυναίκες και πολύ μικρά παιδιά. Όταν βλέπεις τώρα μια βάρκα με τόσους ανθρώπους να σου ζητάνε βοήθεια και να πρέπει να τους να βοηθήσεις, να τους μαζέψεις, να τους σώσεις τους ανθρώπους, λογικό είναι. Εννοείται και μας αγγίζουνε. Ο φακός της Κρήτη TV ξεναγήθηκε από το πλήρωμα στο σκάφος, το οποίο ολοκλήρωσε την τελευταία αποστολή του στο Ανατολικό Αιγαίο, που κράτησε 70 ημέρες. Η δυσκολία ήταν ότι είχαμε να κάνουμε με ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα και πάντα προσπαθούσαμε να μην έχουμε απώλειες. Δυστυχώς κάποιες φορές οι απώλειες υπήρχαν χωρίς να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Αυτές ήταν οι δύσκολες στιγμές, μόνο όταν χανόντουσαν ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα. Κάτσε να κατέβω. Αμέσως μετά έλαβε εντολή αντί να επιστρέψει στον Πειραιά, όπου ήταν η βάση του, να καταπλέψει στο Ηράκλειο και να παραδώσει το σκάφος στο κεντρικό λιμεναρχείο, ώστε να ενταχθεί στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τη θωράκιση των θαλασσίων συνόρων και τον έλεγχο των προσφυγικών ροών. Βοηθεί από άνδρος του λιμεναρχείου Ηρακλείου και θα επιχειρεί σε όλο το μήκος του νησιού. Το σκάφος, αν και έχει συμπληρώσει δεκαετίες επιχειρησιακής δράσης, θεωρείται αξιόμαχο και καλοσυντηρημένο. Έχει υπηρεσιακή ταχύτητα 16,5 κόμβους και ακτίνα ενέργεια στα 1000 ναυτικά μίλια. Έχει μεγάλη υπηρεσιακή δυνατότητα και αυτονομία. Και εξ αυτού του λόγου είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεισφέρει ουσιαστικά στη δουλειά μας. Το πλήρωμα θα παραμείνει στο Ηράκλειο για περίπου μία εβδομάδα, ώστε να ολοκληρώσει τη μετεκπαίδευση των στελεχών του κεντρικού λιμεναρχείου, που θα αναλάβουν αμέσως μετά δράση με περιπολίες στα βόρεια και κυρίως στα νότια παράλια του νησιού.